Μέση ήρωα, η ρωσική στρατιωτική ηγεσία υποδέχεται στη Μόσχα τη σωρό του νεκρού Ρώσου πιλότου. Ταρώντες ο υπουργός άμυνας Σοϊγκού και ο αρχηγός της αεροπορίας Μπόνταρεφ. Мы всегда будем брать пример с него, выполнение своего долга. И те, кто задумал это и выполнил предательское действие, понесут заслуженную кару. Σχηματισμός ρωσικών μαχητικών συνόδευε τη σωρό του Ολεκ Πέσκοφ από τη στιγμή που μπήκε στο ρωσικό εναέριο χώρο. Την ίδια στιγμή, τα τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν τα ρωσικά μαχητικά στη Συρία να εξοπλίζονται για πρώτη φορά με πυράβλους αέρος-αέρος, έτοιμα να αντιμετωπίσουν εχθρικά αεροπλάνα. Έκπληξη προκάλεσε στο Κρεμλίνο η επιμονή της Άγκυρας να αρνείται μια εύλογη συγγνώμη. I can say that the protection of our airspace, land border, is not only a right, but a duty for my government. And no Turkish prime minister or president or authority will apologize because of committing, because of doing our duty. Turkish airspace, protection of Turkish airspace, Turkish borders is a national duty, and our army did their job to protect this airspace. Ο πρόεδρος Πούτιν συναντήθηκε με τον Μπαράκ Ομπάμα και δέχθηκε τα συλληπιτήρια που δεν έστειλε ποτέ ο Τούρκος ηγέτης. Αντί του Πούτιν, πλησίασε τον Ερντογάν και προφανώς τον ενόχλησε γνωστός Ρώσος δημοσιογράφος που απομακρύνθηκε από την τουρκική φρουρά. Mr. Erdogan, why you support Daesh? Why you support Daesh? Sorry. Why this? Why? Sorry. You are not. Το Κρεμλίνο ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει σύντομα συνάντηση ούτε τηλεφωνική συνομιλία Πούτιν-Ερντογάν. Υλοποιώντας το προεδρικό διάταγμα, η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε πακέτο οικονομικών αντιπίνων που θα αφαιρέσει από την τουρκική οικονομία μαζί με τουρίστες και εξαγωγές περί τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Решения, касающиеся ограничений, которые будут действовать в отношении турецких компаний, турецкого бизнеса и турецких специалистов, а также в отношении ряда импортных сделок по отдельным категориям товара, страной происхождения которых является Турецкая Республика.